πριν τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα του 2023, προηγούνται οι εκλογές για την άνδειξη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα? Και αν ναι, γιατί? Με το που ξεκινήσει η νέα χρονιά, το Φεβρουάριο 2023, έχουμε τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο μας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μας επηρεάζει και πόσο σημαντικό είναι για τη χάραξη και της δικής μας εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι υποβαθμίζεται το θέμα και υποβαθμίζεται νομίζω και σκοπίμως, κυρίως από το εγχώριο πολιτικό σύστημα, το ελλαδικό πολιτικό σύστημα, αλλά και από τα ελεγχόμενα ή συστημικά ή συνδεδεμένα με το καθεστώς στην Ελλάδα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει να κάνει, αν θέλετε, με μια διαρκή προσπάθεια να διασπαστεί ο ελληνισμός, με μια διαρκή προσπάθεια να ξεχάσουμε το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο κράτος του ελληνισμού, το οποίο είναι η Κύπρος μας. Δυστυχώς δεν έχει, και αυτό νομίζω πρέπει να υπογραμμιστεί, δεν έχει περάσει ή μάλλον υπάρχουν προσπάθειες να σταματήσει η σύνδεση των δύο κρατών και συνειρμικά στο μυαλό των Ελλήνων, ενώ των Ελλήνων και του ελλαδικού κράτους και του Κυπριακού, έτσι ώστε και να υπάρχει μια συντεταγμένη πολιτική, αλλά και να βλέπουμε, αν θέλετε, να ερμηνεύουμε τις καταστάσεις, ιδίως τα εθνικά θέματα, αλλά και να τις ερμηνεύουμε, αλλά και να τις δρομολογούμε και να χαράσουμε τη στρατηγική μας με τον άξονα των δύο κρατών του ελληνισμού και όχι αποκομμένα το ένα κράτος από το άλλο, όπως θέλουν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις να βλέπουν τον ελληνισμό, διότι, όπως είναι γνωστό, διχασμένους και με τη διάσπαση αυτή μπορούν να μας επιβουλεύονται και να μας ελέγχουν περισσότερο. Το ίδιο προφανώς θέλουν και δυνάμεις ίσως και εντός των συνόρων και της Ελλάδος και της Κύπρου, που επίσης θέλουν να μας βλέπουν διχασμένους για να μπορούν να μας επιβουλεύονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν προβάλλουν την ερμηνεία, μάλλον το αυτονόητο της σύνδεσης των δύο κρατών του ελληνισμού, και όχι μόνο, αν θέλετε, από άποψη ένωσης των Ελλήνων και στο ελλαδικό κράτος αλλά και στην Κύπρο ουσιαστικής, αλλά και στρατηγικής και για ζητήματα σχεδιασμού εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, που νομίζω είναι στο επίκεντρο δεδομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων των παγκοσμίων της τελευταίας περίοδου. Άρα λοιπόν το ζήτημα για την δημοκρατία, για την εκλογή Προέδρου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική και στη χώρα μας. Ξέρετε, είναι σχεδόν αδύνατο να εμφανιστούν πολιτικοί στην ηγεσία, ας πούμε, της Ελλάδος, οι οποίοι δεν έχουν σαν γνώμονά τους ξένα συμφέροντα, υπηρετούν πραγματικά την κοινωνία και τους πολίτες, και ταυτόχρονα να έχουμε στην Κύπρο πολιτικούς ηγέτες και πρόεδρους δηλαδή, οι οποίοι είναι άνθρωποι, ας πούμε, ξένων δυνάμεων, των Άγγλων ή τουρκοπροσκυνημένοι, όπως τα έλεγε κανείς στην Μεγαλόνησο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο προφανώς. Ο λόγος που βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι προωθούν ίσως ξενοκίνητες ιδεολογίες, στρατηγικές σκέψεις και σχεδιασμούς και στις δύο χώρες είναι ακριβώς αυτός, διότι προφανώς οι ελίτ, οι ολιγαρχίες, οι κομματοκρατίες και των δύο κρατών του ελληνισμού αλληλοεπικοινωνούν, αλληλοτροφοδοτούνται, στηρίζει η μία ολιγαρχία την άλλη, το ένα κοινοβουλευτικό σύστημα στηρίζει το άλλο και έτσι διαιωνίζονται. Δηλαδή βοηθάει η μία ολιγαρχική ομάδα την άλλη να εκλεγεί, ενώ η ελληνική, η ελλαδική, την κυπριακή και η κυπριακή την ελλαδική, και έτσι ουσιαστικά αυτονομιμοποιούνται. Είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία μάλλον τα πολιτικά κοινοβουλευτικά συστήματα της διαφθοράς, του νεποτισμού, της αναξιοκρατίας Κύπρου και Ελλάδος. Η Αθήνα και η Λευκοσία κατά τη στοιχεία. Άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε τι μας περιμένει στις προεδρικές εκλογές της Κύπρου, διότι από εκεί φαίνεται πως πραγματικά είμαστε δέσμοι ενός κοινοβουλευτικού συστήματος και στα δύο κράτη του ελληνισμού και πώς στηρίζει, αν θέλετε, και το ελλαδικό πολιτικό σύστημα τους χειρότερους των χειροτέρων, που είναι δυστυχώς ως επιτοπλίστων, δίχως πλην ελέξεων εξαιρέσεων, οι υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Αφορμή αυτού του βίντεο υπήρξε μια συνέντευξη στο κανάλι Σάββας Καλεντερίδης
από τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, του κυρίου Γιώργου Κολοκασίδη, ο οποίος νομίζω είναι μια εξαιρετική συνέντευξη. Θα την έχουμε από κάτω και στα σχόλια, έτσι ώστε να μπορείτε να την παρακολουθήσετε όσοι επιθυμείτε. Είναι ένας υποψήφιος ο οποίος είναι σημαντικό να αναφερθεί για δύο βασικούς λόγους. Ο βασικότερος όλων αρχικά είναι ότι δεν είναι συστημικός υποψήφιος, δηλαδή δεν είναι υποψήφιος κάποιων εκ των κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων στην Κύπρο, τα οποία όπως και στη χώρα μας, τα κόμματα, ειδικά τα μεγάλα κόμματα, είναι το πρόβλημα του τόπου, της πολιτικής ζωής του τόπου. Κατατρώνε δηλαδή την Κύπρο, τα κόμματα, το ΔΥΣΥ, το ΔΙΚΙ, το ΑΚΕΛ είναι το πρόβλημα της Κύπρου. Δεν είναι η πολιτική τόσο, εννοώ τα πρόσωπα, αλλά είναι οι αγγυλώσεις που δημιουργούν, οι χρόνιες, διαχρονικές αγγυλώσεις που δημιουργούν τα συγκεκριμένα κόμματα με τα συγκεκριμένα ονόματα, με τις συγκεκριμένες ιδεολογίες που είναι αντεθνικές, ίσως και ανθεληνικές, ατελέσφορες, μονοδιάστατες και έχουν αποδειχθεί και καταστροφικές. Καταστροφικές ιδεολογίες τους, καταστροφικά τα κόμματα, καταστροφικά και τα πρόσωπα εν τέλει που δεσμεύονται όταν συμμετέχουν με την ομπρέλα κάτω από την αιγίδα του ΑΚΕΛ, του Δημοκρατικού Συναγερμού και το καθεξής, προφανώς ελέγχονται και επηρεάζονται από τις καταστροφικές αυτές ιδεολογίες, από τα καταστροφικά αυτά κόμματα. Δεν μπορούν να ξεφύγουν των ιστορικών δεσμεύσεων και αγγυλώσεων των κομμάτων και των ιδεολογιών τους. Όπως και στην Ελλάδα άλλωστε. Τα κόμματα είναι το πρόβλημα, γι' αυτό και μιλάμε για κομματοκρατία, για φαύλη κομματοκρατία, σε αντιδιαστολή με τη δημοκρατία, με την ελεύθερη μάλλον δημοκρατία, με την ελεύθερη συμμετοχή των πολιτών, μακριά από κόμματα, μακριά από διχασμούς στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Ο κ. Κολοκασίδης λοιπόν συμμετέχει δίχως κόμμα ουσιαστικά. Δεν υπάρχει ένα παραδοσιακό κόμμα στην Κύπρο το οποίο να τον στηρίζει, ή αν μπείτε στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα δείτε τα χρώματα κάποιου κόμματος, δεν θα δείτε την ιδεολειψία και την ιδεολογία ξενοκίνητες ως επιτοπλίστων κάποιου κόμματος, δεν θα δείτε τις ιστορικές αμαρτίες κάποιου κόμματος, που ειδικά στην Κύπρο δεν είναι απλά αμαρτίες, είναι και εγκλήματα κατά του ελληνισμού, κατά του ελληνισμού εν γέννη θα έλεγε κανείς, όχι μόνο των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά εν γέννη του ελληνισμού. Είναι εγκλήματα που βαραίνουν προφανώς τα κόμματα που κυβέρνησαν την Κύπρο, τα μεγάλα κόμματα δηλαδή, τα οποία στηρίζουν υποψηφίους. Άρα αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά και θέλω να σταθώ εδώ, διότι είναι και ένα ζήτημα δημοκρατίας, ξέρετε, το γεγονός ότι μπορεί στην Κύπρο βάσει του συντάγματος, ενός συντάγματος που έχει 1000 προβλήματα, είναι ένα σύνταγμα κοινοβουλευτικό. Έχουμε πει ότι ο κοινοβουλευτισμός ισούται με ολιγαρχία, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολύ καλύτερα κοινοβουλευτικά συστήματα εκεί έξω. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι καλύτερα από το πολίτευμα και από το σύνταγμα του ελλαδικού κράτους. Έχω πει και επαναλαμβάνω, μία από τις μεγαλύτερες προπαγάνδες ουσιαστικά του πολιτικού συστήματος μας είναι, αφήνουν να εννοηθεί στην κοινωνία ότι υπάρχει ένα τρομερό σύνταγμα στην Ελλάδα το οποίο δεν τηρείται. Αυτό είναι ένα ψέμα. Τηρείται 100%, οτιδήποτε βλέπετε είναι συνταγματικότητα και νομιμότατο, και πολύ απλά το πρόβλημα είναι το σύνταγμά μας και οι νόμοι μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν θα έρθει κάποιος να τηρήσει το Σύνταγμα και θα σωθούμε. Το τηρούν το Σύνταγμα 100% σε οτιδήποτε βιώνουμε, και επειδή είναι τόσο καταστροφικό και ανθεληνικό το Σύνταγμα, γι' αυτό υποφέρουμε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες ολιγαρχίες πέρα από της Ελλάδος, και άλλοι δηλαδή κοινοβουλευτικά κράτη, τα οποία έχουν όμως καλύτερο κοινοβουλευτικό Σύνταγμα, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Και σίγουρα η χώρα μας είναι στον πάτο των ολιγαρχιών παγκοσμίως, έχει το χειρότερο δυνατό Σύνταγμα, γι' αυτό και υποφέρουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα και το βιώνουμε κάθε μέρα στην κοινωνία. Η Κύπρος λοιπόν έχει ένα καλύτερο σύνταγμα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι δημοκρατικό, αλλά έχει περισσότερες δημοκρατικές ιδέες, δημοκρατικές πρακτικές. Επαναλαμβάνω ότι ένα σύνταγμα μπορεί να είναι κοινοβουλευτικό, ολιγαρχικό δηλαδή, αλλά να έχει κάποιες δημοκρατικές πρακτικές. Αντιστοίχως, μπορεί να έχει ένα σύνταγμα δημοκρατικό, που δεν έχουμε στην Ελλάδα, και να έχει και ολιγαρχικού τύπου ιδέες και πρακτικές, ή ας το πούμε. Ένα μοντέλο αριστοκρατίας σε κάποιο βαθμό, δηλαδή να οι άριστοι αξιοκρατικά να αναδεικνύονται με κάποια πρακτική σε ένα βαθμό, πάλι σε ένα μοντέλο δημοκρατίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα ιστορικό, στην πρώτη δημοκρατία, την Αθηναϊκή, η εκλογή των στρατηγών, ένας από τον οποίο ήταν και ο Περικλής, ο οποίος συνεχώς κέρδιζε το αξίωμα αυτό από τους συμπολίτες του, ήταν μια αριστοκρατικού τύπου εκλογική διαδικασία. Γενικότερα, εκλογές
έχουν ένα, δεν είναι τόσο δημοκρατικό σαν, σαν σύστημα όπως το νομίζουμε. Συγκεκριμένα η εκλογή των στρατηγών ήταν, δεν ήταν το πλέον δημοκρατικό εργαλείο και η πλέον δημοκρατική εφαρμογή στο δημοκρατικό πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας. Ήταν η πιο, στο πούμε, αριστοκρατική. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πράγματι μπορεί να έχεις μια ολιγαρχία σήμερα που να έχει κάποιες δημοκρατικές ιδέες. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα στην Ελβετία, που όπως ξέρετε εκεί κυβερνάει το χρήμα, είναι οι τράπεζες και το καθεξής γνωστό πώς είναι δομημένο το σύστημα των Ελβετών. Ωστόσο υπάρχουν πολλές δημοκρατικές πρακτικές, εφαρμογές και εργαλεία δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και τα δημοψηφίσματα. Δεν είναι τυχαίο πως πράγματι βλέπουμε ανά τον κόσμο διάφορες δημοκρατικές πρακτικές, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Όχι απλά δεν υπάρχουν, μας είναι άγνωστες. Και μας είναι άγνωστες, νομίζω, γι' αυτό και αυτό το βίντεο, και η δημοκρατική πρακτική ανάδειξης του ηγέτη, της εκτελεστικής εξουσίας εν γέννη του ηγέτη της Κύπρου. Δεν γνωρίζουμε ότι είναι μια πραγματικά δημοκρατική πρακτική. Και εξηγώ. Σύμφωνα λοιπόν με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος, θα αφήσω τα περί αντιπροέδρου, ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Αρκεί να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του, να είναι πολίτης Κυπριακής Δημοκρατίας, να μην έχει, να κατηγορηθεί, να μην είναι υπόδικος μάλλον για κάποιο έγκλημα, να έχει σώστας φρένας και να μην έχει υπηρετήσει στο παρελθόν του ότι υπάρχει όριο θητείας, που επίσης δεν υπάρχει στην Ελλάδα όριο θητείας. Στην Ελλάδα μπορεί να είσαι πρωθυπουργός για όσο μπορείς να εξαπατήσεις ή για όσο μπορεί να, να εξασφαλίσεις οικονομική υποστήριξη από μέσα απ' έξω και να προβάλλεις τον εαυτό σου, να επηρεάσεις, να εξαγοράσεις μιμιέ, έτσι ώστε να μπορείς να εκλέγεσαι. Άρα, όσο μπορείς να εξαπατήσεις ή όσο μπορεί να εξαγοράσεις τη θέση σου στην Ελλάδα, μπορείς να αναδειχθείς πρωθυπουργός δίχως όριο σε θητεία. Στην Κύπρο λοιπόν υπάρχει όριο σε θητεία. Αυτό είναι μια δημοκρατική πρακτική. Τα όρια στις θητείες είναι δημοκρατικές πρακτικές. Άρα, το βασικό είναι μάλλον ότι, και νομίζω αυτό πρέπει να τονίσω, πως δεν χρειάζεται να έχεις την υποστήριξη κάποιου κόμματος, όπως καλή ώρα και ο κ. Κολοκασίδης. Δεν χρειάζεται να είσαι υποψήφιος του μεγαλύτερου αξιώματος στη χώρα, στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να, δεν χρειάζεται την υποστήριξη κόμματος για να είσαι υποψήφιος. Τόσο απλά. Που σημαίνει πολύ απλά ότι αν επιθυμεί η κοινωνία, οι πολίτες να σε αναδείξουν, να σε εκλέξουν, να σε επιλέξουν ηγέτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορούν να το κάνουν ακόμα και αν δεν σε υποστηρίζουν τα διεφθαρμένα κόμματα του νησιού. Ή τουλάχιστον στα χαρτιά αυτό συμβαίνει. Εν αντιθέσει με αυτό, στην Ελλάδα δεν μπορείς να είσαι καν υποψήφιος για τα ανώτατα αξιώματα της χώρας, εάν δεν περάσεις από το φαύλο πρόνοο και από το φαύλο θάλαμο που λέγεται τα κόμματα της Αθήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό, το ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα φίλτρο κομματικό για την ανάδειξη ηγετών, είναι ο ορισμός του κοινοβουλευτισμού, ο ορισμός της ολιγαρχίας. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει φίλτρο στην ανάδειξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, τουλάχιστον στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν υπάρχει κομματικό φίλτρο, είναι μια δημοκρατικότερη πρακτική. Και πρέπει να αναδείξουμε, πρέπει να τη μάθουμε και πρέπει σιγά σιγά να απαιτούμε να φύγουν τα κόμματα από την πολιτική ζωή μας. Να απαλλαγούμε από αυτά. Να τα εκπαραθυρώσουμε. Δεν έχουν λόγο ύπαρξη στην κοινωνία. Δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν την ύπαρξή τους στη χώρα μας, δεν προσφέρουν κανένα ουσιαστικά έργο. Είναι κοιτίδες διαφθοράς του πελατειακού κράτους και του νεποτισμού και πρέπει να απαλλαγούμε. Γι' αυτό και λέμε κάτω η κομματοκρατία, να φύγουν τα κόμματα, να καταργηθούν τα κόμματα, δεν τα έχουμε ανάγκη, δεν χρειάζεται κόμμα για να αναδεικνύεις εκπροσώπους, εν πάση περιπτώσει έστω εντός του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή και στον κοινοβουλευτισμό δεν χρειάζεσαι κόμματα. Μπορείς να έχεις εκπροσώπους ή αντιπροσώπους χωρίς κόμματα. Να ψηφίσεις ανθρώπους και όχι ψεύτικες ιδεολογίες ανθεληνικές ως επιτοπλίστων ή κομματικές παροπίδες, δεν ξέρω τι, τους κομματικούς στρατούς, το κάθε. Δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά για να εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας. Είναι απλά περιτά. Είναι μάλλον διχαστικά. Δεν είναι περιτά. Έχουν νόημα και αξία, αλλά είναι εναντίον μας. Έχουν μια αξία η οποία είναι καταστροφική για εμάς. Και είναι εργαλείο σε όποιον θέλει να τα αξιοποιήσει για να μας χειραγωγήσει, για να μας διασπάσει, για να μας επιβουλεύεται. Άρα λοιπόν, ο κ. Κολοκασίδης είναι μια εξαίρεση, διότι είναι ένας από αυτούς τους υποψηφίους, δεν είναι ο μόνος, ο οποίος έχει θέσει τον εαυτό του ενώπιον των συμπολιτών του για υποψήφιος, ως υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, για πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Φεβρουάριο, 5 Φεβρουαρίου 2023, μακριά από κάθε κόμμα,
τα οποία τα έχει ουσιαστικά με την απόπραξη του αυτή, τα έχει καταγγείλει. Μιλάει κατά της κομματοκρατίας και κατά της ολιγαρχίας και προς τιμήν του, τα έχει καταγγείλει και καταδικάσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σπάσουμε αυτό το φίλτρο που ανέφερα πριν. Αυτό τον έλεγχο από κλειστά κέντρα εξουσίας που είναι τα κόμματα, το ποιοι θα είναι υποψήφοι μας και ποιοι θα είναι κυνηγητές. Όταν τα κόμματα αποφασίζουν ποιοι θα είναι υποψήφοι, έχουν ουσιαστικά αποφασίσει ποιοι θα είναι κυνηγητές. Διότι όταν πας στην κάλπη, δεν έχεις τις δικές σου επιλογές. Έχεις τις προεπιλεγμένες επιλογές των κομμάτων που έχουν φιλτράρει τους υποψηφίους και έχουν διαλέξει αυτούς που κάνουν, όχι για τη χώρα, για την κομματική τους ιδεολογία και ατζέντα. Άρα, όταν πας στην κάλπη με μια κομματική εκλογική διαδικασία, ψηφίζεις ανάμεσα στους κομματικούς υποψηφίους.